Με εξελίξεις, Γιώργο, στον ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε ο βουλευτής επικρατείας του κόμματος, Όθωνας Ηλιόπουλος. Με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, τον Κώστα Τασούλα, ο κύριος Ηλιόπουλος γνωστοποίησε ότι παραιτείται από την θέση του, από βουλευτής επικρατείας του κόμματος, και είναι προφανές ότι με την παραίτηση αυτή πυροδοτούνται πλέον με ισχυρό μάλιστα τρόπο εκ νέου τα σενάρια εισόδου του Στέφανου Κασελάκη στη Βουλή. Γράφει χαρακτηριστικά ο κύριος Ηλιόπουλος στην επιστολή παραίτησής του: «Ευελπιστώ ότι η πράξη της παραίτησής μου δεν θα στερήσει από τους συμπατριώτες μου στο εξωτερικό τη δυνατότητα εκπροσώπησής τους, μιας και παρετούμε υπέρ του εταίρου απόδημου Έλληνα του ψηφοδελτίου μας, του εκλεγμένου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασελάκη. Θεωρώ ότι η σκέψη μου αυτή αντανακλά και τη βούληση των χιλιάδων ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στο εξωτερικό, που θα ήθελαν η φωνή τους στην Ελληνική Βουλή να είναι ένας από αυτούς». Έχουμε λοιπόν ένα εκ νέου ισχυρό σενάριο για την είσοδο του κυρίου Κασελάκη στη Βουλή. Να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Κασελάκης ήταν ένατος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχαν τρεις εκλεγμένοι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, άρα μεσολαβούν πέντε πρόσωπα: η κυρία Τσαπανίδη, ο κύριος Καλογύρου, η κυρία Λιβαδάρου, ο κύριος Τσακρής και η κυρία Λάλη. Αφετέρου βέβαια, άρα πρέπει να δούμε και τι θα πράξουν αυτοί. Αλλά αυτό που είναι, υπάρχει επίσης ως δεδομένο, είναι ότι ο κύριος Ηλιόπουλος ανακοινώνει ότι παραιτείται και εκείνος υπέρ του κυρίου Κασελάκη. Σε κάθε περίπτωση έχουν πυροδοτηθεί με τρόπο ισχυρό σενάρια για την είσοδο του κυρίου Κασελάκη στη Βουλή. Αναμένω.